αεροναυτική άσκηση Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Γαλλίας παίρνει τη σκητάλη από την Πολυεθνική Αεροναυτική Άσκηση Μέδουσα, η οποία ολοκληρώθηκε χθες με απόλυτη επιτυχία. Η άσκηση που διεξήχθη το μεσημέρι εντός της Κυπριακής ΑΟΣ ανοιχτά της Λεμεσού, στο πλαίσιο της εφαρμογής του δόγματος αποτροπής, με τη συμμετοχή αυτή τη φορά και της Ιταλίας, στέρνει πολλαπλά μηνύματα στην Άγκυρα. Σκοπός αυτής της τετραμερούς πρωτοβουλίας είναι εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας και η εφαρμογή του δικαίου της θάλασσας στην Ανατολική Μεσόγειο. Να εντείνουμε και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις κοινές αυτές ασκήσεις. Στο πλαίσιο των εορτασμών του Αγίου Νικολάου, που πραγματοποιήθηκαν το πρωί στην ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης, ο Υπουργός Άμυνας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, επιβιβάστηκαν στο περιπολικό σκάφος Αμόχωστος και χαιρέτησαν το προσωπικό της ελληνικής φρεγάτας Ήδρα και του πλοίου Γενικής Υποστήριξης Θαλάσσια, το οποίο συντηρήθηκε πρόσφατα. Καταβάλλονται προσπάθειες για αναβάθμιση των δυνατοτήτων της ναυτικής βάσης Ευάγγελος Φλωράκης, αλλά και του ναυτικού μας. Πάντα στο πλαίσιο του πολυετούς εξοπλιστικού μας προγράμματος. Η φρεγάτα Ήδρα, η οποία προσκλήθηκε για να λάβει μέρος στους εορτασμούς του προστάτη του ναυτικού, συμμετέχει στις περιπολίες που διενεργεί η UNIFIL στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.